Τη μονάδα συσκευασίας ικθύων δάγων, η οποία ιδρύθηκε και λειτουργεί εδώ και 3 χρόνια με μετόχους τους ιδιοκτήτες 5 μικρών εταιριών ικθυοκαλλιέργειας και δραστηριοποιούνται στη Θεσπρωτεία, έχοντας σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα, επισκέφθηκε το πρωί της Τρίτης ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις της μονάδας, ενημερώθηκε από τους παραγωγούς για τα θέματα που απασχολούν τον κλάδο και συνομίλησε με εργαζόμενους. Στη συζήτηση που είχε με τους παραγωγούς, υπογράμμισε το ιδιαίτερο βάρος που δίνει η κυβέρνηση στην ενίσχυση της παραγωγής της ικθυοκαλλιέργειας για τη βελτίωση της ήδη καλής θέσης που διατηρεί η Ελλάδα στην παγκόσμια αγορά. Σημείωσε ότι στόχος της συνεργασίας των συναρμόδιων Υπουργείων με τους παραγωγούς είναι να απορροφηθούν στο σύνολό τους οι κοινοτικοί πόροι των 150 εκατομμυρίων ευρώ από το επιχειρησιακό πρόγραμμα αλληλείας, να δημιουργηθούν υποδομές βασισμένες στην καινοτομία, οι οποίες θα δώσουν προστιθέμενη αξία στην παραγωγική βάση, ενώ τους επεσήμανε την ανάγκη οι ίδιοι οι παραγωγοί να αξιοποιήσουν τον νόμο και να δημιουργήσουν συνεταιρισμούς παραγωγών. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι οι ικθυοκαλλιέργειες αποτελούν έναν από τους πιο δυναμικούς κλάδους του πρωτογενούς τομέα με σημαντική συνεισφορά στο εμπορικό ισοζύγιο της χώρας, προσφέροντας περισσότερα από 600 εκατομμύρια σε εξαγωγές κάθε χρόνο. Τέλος, ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε ότι ο κλάδος μπορεί να ενισχυθεί, να επεκταθεί η δραστηριότητά του με σεβασμό στο περιβάλλον και χωρίς προβλήματα στην τουριστική ανάπτυξη της χώρας, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και διαμορφώνοντας το νέο μοντέλο παραγωγής που θα οδηγήσει εκτός κρίσης σε ένα βιώσιμο μοντέλο δίκαιης ανάπτυξης. Τι να ρωτήσω, να πάρω τίποτα για το σπίτι. Και έλαβρα, και έλαβρα. Σε πούρες τώρα σε λίγο έρχονται. Εντάξει. Είμαστε καλά. Νομίζω ότι το μήνυμα είναι ότι πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερο βάρος στην ενίσχυση της παραγωγής. Είναι μια πολλά υποσχόμενη παραγωγή που έχουμε, για να μην κρινιάζουμε, έχουμε κάνει και σημαντικά, έχουν γίνει σημαντικά βήματα. Δεν είναι όλα στρεβλά, έχουν γίνει. Δηλαδή, για να είμαστε σε καλή θέση, σε παγκόσμια κλίμακα, να ξεπεράσουμε τα προβλήματα τα τραπεζικά και τα οικονομικά, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα άλλης τάξης μεγέθους, αλλά από εκεί και πέρα αυτό που εμείς πρέπει να επιδιώξουμε και με σχέδιο θέλουμε να προχωρήσουμε είναι τη στήριξη της παραγωγής, την αξιοποίηση των πόρων των ευρωπαϊκών και αυτό το οποίο εγώ θα ήθελα να σας εθαρρύνω. Οργανώσεις παραγωγών, αξιοποιήστε τα νομοθετικά εργαλεία που υπάρχουν σήμερα και δεύτερον καινοτομία, γιατί σημαίνει προστιθέμενη αξία. Μπορεί να μην είναι άμεση η απόδοση, θα το δείτε μπροστά σας στο επόμενο διάστημα. Στην ομάδα παραγωγών και βεβαίως, πιο γρήγορα. Όσο προχωράτε και αναπτύσσετε την παραγωγή, θέσεις εργασίας. Αυτό είναι το βασικό. Είδα κάτω μια κυρία και μάλιστα μιας ηλικίας που δεν είναι εύκολη στις προσλήψεις, μεσήλικα, όπου μου είπε ότι πριν από 2 χρόνια δεν είχε δουλειά και βρήκε εδώ, στα χωράφια και βρήκε εδώ δουλειά. Πόσοι τέτοιοι άνθρωποι δεν θα έρθουν. Και νέα παιδιά και μεγαλύτερες ηλικίες, θέσεις εργασίας, αυτό είναι το βασικό για να βγούμε από την κρίση. Και στους δυναμικούς τομείς, στους δυναμικούς κλάδους της οικονομίας πρέπει να δώσουν προτεραιότητα. Τώρα, όταν εσείς έχετε 600 εκατομμύρια, φέρνετε στο ισοζύγιο το εμπορικό σε εξαγωγές ετησίως στη χώρα. Είναι ένας από τους πιο δυναμικούς κλάδους. Κακά τα ψέματα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Μακάρι να είχαμε τέτοιους δυναμικούς κλάδους και σε άλλους τομείς και σε άλλους κλάδους του πρωτογενούς τομέα παραγωγής. Έχουμε τα κυβευτικά και τα φρούτα που είναι. Έχουμε κι άλλους. Και το λάδι, Βαγγέλη, και το λάδι. Λοιπόν, να είστε καλά, παιδιά.